Λοιπόν, ακίνητα. Ακίνητα, ενοικίαση ακινήτων, ένα μεγάλο θέμα, ένα μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο έχει προβληματίσει πολλούς από εμάς, είτε από την πλευρά του ενδιαφερόμενου για να ενοικιάσει, είτε από την πλευρά του ιδιοκτήτη, ο οποίος ενδιαφέρεται να ενοικιάσει το ακινητό του. Πολύ μεγάλη συζήτηση και πολύ σοντόρος που γίνεται, μάλιστα και στα όρια που πολλές φορές μπορούμε να τα ακούσουμε να λέγεται ότι είναι και ένα κοινωνικό θέμα, όταν ακόμη και φοιτητές ή εργαζόμενοι, οι οποίοι αναγκάζονται να αλλάξουν πόλη, δεν βρίσκουν σπίτια για να ενοικιάσουν. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Άρτεμις Μαυράκη, η οποία βρίσκεται μαζί μας, είναι η πρόεδρος των Μεσητών Ανατολικής Κρήτης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Κυρία Μαυράκη, έχει κάποια υπερβολή αυτό που παρουσιάζουμε? Καμία υπερβολή. Καμία υπερβολή. Θα μπορούσα να πω ότι το λέτε και πολύ ήπια. Ήπια. Πραγματικά η ανέβρεση κατοικίας έχει καταντήσει ένα κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Γολγοθάς για αυτούς που θέλουν να βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Όχι μόνο γιατί δεν υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα σπίτια, αλλά και αυτά που υπάρχουν είναι σε πολύ υψηλά μισθώματα. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο το μίσθωμα που θα αναγκαστεί να πληρώσει κάποιος. Είναι και όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τη στέγαση, ΔΕΗ, νερό, τηλέφωνο, που σημαίνει ότι το κόστος είναι δυσβάστακτο για μια ελληνική οικογένεια μισθωτών. Δηλαδή, ο ένας μισθός θα πρέπει να δίδεται στην ενοικίαση του σπιτιού. Εάν βρεθεί κάποιο σπίτι που να καλύπτει τις ανάγκες σου, να είσαι τυχερός δηλαδή να βρεις κάποιο σπίτι, γιατί σίγουρα τα διαμερίσματα, οι κατοικίες είναι ελάχιστες και αυτό έχει ονοματεπώνυμο για ποιο λόγο είναι ελάχιστες οι κατοικίες και τα διαμερίσματα. Βραχυχρόνια μίσθωση. Δεν είναι μόνο η βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί έχει παίξει και το ρόλο της η βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά δεν είναι μόνο η βραχυχρόνια μίσθωση που έχει απορροφήσει κατοικίες και διαμερίσματα. Είναι ότι αρκετές κατοικίες βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη των πληστηριασμών. Οι κατασχέσεις από τις τράπεζες. Άρα αυτά δεν μπορούν να διατεθούν στην αγορά. Δεν υπήρξε ανοικοδόμηση τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και λόγω της ενεργειακής κρίσης. Άρα δεν έχει τροφοδοτηθεί η αγορά με καινούργια διαμερίσματα. Υπάρχουν αρκετά διαμερίσματα τα οποία είναι σε κακή κατάσταση και λόγω της οικονομικής κρίσης οι ιδιοκτήτες τους δεν έχουν τη δυνατότητα προκειμένου να τα ανακαινήσουν και να τα νοικιάσουν. Είναι πολύ παράγοντες. Είναι ακριβώς. Είναι ένα ολόκληρο κοκτέιλ αυτό για ποιο λόγο δεν υπάρχουν σπίτια. Αυτό όμως το μείγμα είναι εκρηκτικό σήμερα για την αγορά των ακινήτων. Τώρα, επίσης υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια, διαμερίσματα, κατοικίες, ακίνητα κλειστά. Υπολογίζονται, ακριβώς δεν ξέρουμε πόσα είναι, υπολογίζονται γύρω στις 700 με 750.000 ακίνητα που είναι κλειστά. Πανελλαδικά το νούμερο είναι αυτό. Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές χιλιάδες θα είναι και εδώ στην Κρήτη, έτσι πάντοτε ακριβώς, αναλογικά. Ανάλογα θα έχουμε και στην Κρήτη. Βέβαια, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει λίγο την κατάσταση, λίγο θα δώσει μια ανάσα χωρίς να λύσει το πρόβλημα. Το πρόγραμμα που ελπίζουμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα αρχίσει να τρέχει, το ανακοινίζουν νοικιάζουν. Ναι. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο η κυβέρνηση το έχει από το 2022. Αλλά υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Ήταν στα συρτάρια μέσα. Τώρα μπαίνει σε εφαρμογή λοιπόν. Ελπίζουμε τέλος του χρόνου θα αρχίσει να μπει σε εφαρμογή. Με αυτό το πρόγραμμα θα βοηθήσει κάποιους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν σπίτια, διαμερίσματα, αλλά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα ανακαινήσουν. Θα βοηθήσει να τα ανακαινήσουν, θα επιδοτηθούν δηλαδή, αλλά με την προϋπόθεση να τα δώσουν για ενίκιο τουλάχιστον 3 χρόνια. Και καλό θα είναι να ενημερωθούν και οι τηλεθεατές σας ποιοι μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Μπορούν να μπουν όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν μέχρι ετήσιο εισόδημα 40.000 και ακίνητη περιουσία μέχρι 300.000. Έχει ψηλά γράμματα αυτό. Έχει ψηλά γράμματα. Έχει προϋπόθεση να μην είναι πρώτη κατοικία και να μην είναι νοικιασμένο τα 3 τελευταία χρόνια. Να μην είναι στο ε2, δηλαδή ότι το νοικιάζαμε, να μην το δηλώναμε τα 3 τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αν εγκριθούν και μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, θα επιδοτηθούν με 40% της δαπάνης και μέχρι 10.000 ευρώ. Αλλά
με την υποχρέωση για τα επόμενα 3 χρόνια να τα δώσουν για μίσθωση. Mm-hmm. Πιστεύω, σας λέω, ότι θα δώσει μία ανάσα χωρίς να λύσει το πρόβλημα. Ναι, γιατί θα πολλοί διοκτήτες γίνουν... δεν μπορούν, όπως είπατε και εσείς, να ανακαινήσουν τις κατοικίες τους. Ακριβώς. Για να τις δώσουν προς ενοικίαση, πέρα από το μεγάλο κομμάτι, γιατί σωστά λέτε και εσείς, η πρώτη μας σκέψη είναι ότι η βραχυχρόνια μίσθωση έχει οδηγήσει πολλά σπίτια να μην διατίθεται προς ενοικίαση. Και τελικά έχει να κάνει με αυτό. Έχει παίξει το ρόλο του το Airbnb, η βραχυχρόνια μίσθωση. Έχουν δηλαδή αποσυρθεί πολλά σπίτια από την μακροχρόνια μίσθωση, τις αστικές συμβάσεις, και έχουν μετατραπεί σε βραχυχρόνιες μισθώσεις σε Airbnb, ειδικά σε μια περιοχή όπως είναι η δική μας, τουριστική. Mm-hmm. Όπου είναι τουριστικές περιοχές, αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει, διότι και οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Όμως και σε αυτό το κομμάτι, με τον τελευταίο νόμο που βγήκε για τα Airbnb, αρκετοί ιδιοκτήτες βλέπουμε ότι πίσω θέλουν να επιστρέψουν στη μακροχρόνια μίσθωση. Τι σημαίνει όμως αυτό? Θα τροφοδοτηθεί η αγορά με κάποια διαμερίσματα, κάποιες κατοικίες για μακροχρόνια μίσθωση, όμως θα ανέβουν περισσότερο τα μισθώματα. Γιατί? Γιατί ένα διαμέρισμα που ο ιδιοκτήτης είχε επενδύσει κάποια χρήματα για να το ανακαινήσει, να το επιπλώσει, λουξ, για να μπορεί να δουλέψει ως Airbnb. Με τις προδιαγραφές που πρέπει, ναι. Για να μπορεί να δουλέψει ως Airbnb. Αυτά τα χρήματα προσπαθεί να τα κάνει απόσβεση. Να τα κάνει απόσβεση από το μίσθωμα. Γι' αυτό θα δούμε και κάποια μισθώματα τα οποία είναι εξωπραγματικά, πραγματικά θεωρώ εξωπραγματικά, ειδικά στην πόλη μας θα μιλήσω, που να γνωρίζουμε. Δούμε λίγο, ναι, και να τα σχολιάζετε παράλληλα, να δούμε λίγο την κάρτα την οποία έχουμε ετοιμάσει και έχει να κάνει με τα μισθώματα, λοιπόν, ακριβώς στο Ηράκλειο. Είτε μιλάμε για το κέντρο, είτε μιλάμε περιμετρικά, για να δούμε λίγο πώς διαμορφώνονται οι τιμές των ακινήτων σε ό,τι έχει να κάνει, λοιπόν, με τη μέση τιμή των ενοικίων. Έτσι, εδώ βλέπουμε μία μέση τιμή, έτσι, κυρία. Ναι, και να ξεκινήσουμε από το κέντρο τιμή του Ηρακλείου. Αυτή είναι η μέση τιμή. Να πούμε, λοιπόν, για το κέντρο του Ηρακλείου, όπως αναφέρεται. Διαμερίσματα νεότερα ή σε καλή κατάσταση 12 με 15 ευρώ. Υπάρχει ένα διαμέρισμα στο κέντρο, το οποίο θα είναι σε καλή κατάσταση, γιατί καινούργιες οικοδομές στο κέντρο, ξέρετε, δεν υπάρχουν. Άρα, αν είναι σε καλή κατάσταση ένα διαμέρισμα, ας πούμε, 100 τετραγωνικών, αλλά είναι με καλή πρόσβαση, με πάρκινγκ, με αποθήκη, το μίσθωμά του θα είναι γύρω στα 1.200-1.300 ευρώ. Αν όμως αυτό το διαμέρισμα είχε ανακαινιστεί, αυτό είναι που λέγαμε προηγουμένως, για Airbnb, που σημαίνει ότι ήταν λουξ ανακαινισμένο και επιπλωμένο, το μίσθωμά του θα είναι γύρω στα 1.500-1.400 ευρώ. Το 15 ευρώ που αναφέρομαι εκεί στο κέντρο, περισσότερο αφορά μικρά διαμερίσματα, γκαρσονιέρες. Mm. Δηλαδή ένα διάρρη διαμέρισμα εμβαδούς 40 τετραγωνικών, εάν είναι ανακαινισμένο, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως Airbnb, τότε το μίσθωμά του θα είναι 600 ευρώ. Α, το βλέπουμε ακριβώς και το στοιχείο που λέτε. Ακριβώς. Έχουμε βάλει ενδεικτικά μια γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικά μέτρα. Ακριβώς. 600 ευρώ όμως για μια γκαρσονιέρα 40 τετραγωνικών. Καλύπτει συνήθως ένα άτομο. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Ούτε καν οικογένεια, έτσι. Ένα άτομο, άρα ένα μισθό, ένα έσοδο στο σπίτι μέσα. Δύο νέους νεαρούς, ένα ζευγάρι. Ναι. Ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Έτσι. Αλλά είναι ασύλληπτο το νούμερο. Σε ένα μισθωτό που ο μισθός είναι σήμερα 680-700 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι. Ναι, είναι ασύλληπτο το νούμερο. Να δούμε και το επόμενο στοιχείο, για να προχωράμε και τη συζήτηση. Ναι, να δούμε και εκτός κέντρου πώς είναι οι τιμές, κυρία Μαυράκη, των ενοικίων. Να δούμε και την κάρτα. Λοιπόν, ξαναλέω ότι εδώ συζητάμε για τη μέση τιμή, έτσι όπως διαμορφώνεται, λοιπόν, και περιφερειακά του κέντρου του Ηρακλείου βλέπουμε. Αυτό 7 έως 9 ευρώ το τετραγωνικό. Αυτό το 7 έως 9 ευρώ είναι. 7 ευρώ θα βρει κάποιος, κάποια γκαρσονιέρα. Με 40 τετραγωνικών, μια που πιάσαμε το εμβαδόν των 40 τετραγωνικών, περιφερειακά θα μπορεί να το βρει με 280 ευρώ. Πού όμως? Σε περιοχές που είναι εκτός πόλης, δεν θέλω να πω περιοχές, αλλά περιοχές που δεν είναι κοντά στην πόλη, που δεν υπάρχει συχνή αστική συγκοινωνία. Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση. Εκεί μπορεί να βρει 7 ευρώ.
Αν όμως πούμε περιφερειακά του κέντρου, σε περιοχές που είναι κοντά στην πόλη, κοντά στο κέντρο της λεγόμενες καλές περιοχές, στις λεγόμενες καλές περιοχές, κοντά στο κέντρο της πόλης, που έχει αστική συγκοινωνία που συνδέει την περιοχή με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, που είναι κοντά σε αεροδρόμιο, σε λιμάνια, σε... τότε εκεί δεν θα το βρούμε κάτω από 9 ευρώ το μέτρο. Δηλαδή, 8 με 9 ευρώ το μέτρο θεωρείται μία καλή τιμή. Γι' αυτό λέμε από 7 μέχρι 9 ευρώ το μέτρο. Εάν τώρα αυτό το διαμέρισμα είναι ανακαινισμένο πάλι, γιατί το Airbnb δεν είναι μόνο στο κέντρο, είναι και σε περιφερειακά του κέντρου, και το χρησιμοποιούσαν ως βραχυχρόνια μίσθωση, που σημαίνει λουξ ανακαινισμένο και επιπλωμένο, τότε το μισθωμά του θα είναι, όπως λέτε, 420 ευρώ και πάνω. Και πάνω. Και πάνω. Πλάς. Πλάς, λοιπόν, ακριβώς. Άρα, κυρία Μαυράκη, για να κάνουμε μια σύγκριση με πέρσι. Πού ήταν οι τιμές πέρσι, το 2022, πού βρισκόμαστε. Η αύξηση, δηλαδή, πού κυμαίνεται. Είναι αυτό ακριβώς που έχετε βγάλει και στην κάρτα σας. Είναι περίπου στο 7 με 9%. Είναι η αύξηση από πέρσι. Κάθε πέρσι και καλύτερα, λέμε. Ναι, τώρα με προλαβαίνετε, γιατί δεν ξέρω αν είστε αισιόδοξοι στο αν θα υπάρχει αποκλιμάκωση αυτής της κατάστασης ή αν τελικά θα συνεχίσουμε και του χρόνου να λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα στις τιμές. Κυρία Σφαγιανάκη, δεν θέλω να είμαι μάντης κακών, αλλά δεν βλέπω κάπου για να φτιάχνει η κατάσταση όσο αφορά τα μισθώματα. Εάν δεν πάρθουν μέτρα, δηλαδή, ουσιαστικά μέτρα, και σας είπα προηγουμένως, αυτά το πρόγραμμα το ανακαινίζω, νοικιάζω, θα δώσει μια ανάσα. Όπως επίσης και το πρόγραμμα που πρόκειται να βγάλει, αυτό που πρόκειται να προχωρήσει περί κοινωνικής στέγης, κατοικίας, που θα βγάλει η ΔΥΠΑ. Και αυτό θα βοηθήσει. Αλλά αυτά είναι μακροπρόθεσμα, έτσι. Προς το παρόν δεν βλέπω να υπάρχει διέξοδος, διότι όλο ένα και λιγοστεύουν οι κατοικίες και τα διαμερίσματα, οι ανάγκες αυξάνονται. Ξέρετε, και όταν δεν υπάρχει προσφορά... Έχουμε, νομίζω, η κυρία Μαυράκη φύγει και από τη λογική λίγο που επικρατούσε παλαιότερα στο να φτιάξουμε ένα κεραμίδι να βάλουμε την οικογένειά μας, και έχουμε πάει περισσότερο στη λογική να βρούμε να νοικιάσουμε για να μην πάρουμε το ρίσκο της αγοράς, ένα δάνειο πάνω από το κεφάλι, υπό το φόβο των κρίσεων, οικονομικών, υγειονομικών, ενεργειακών, όλης αυτής της αβεβαιότητας που πολλές φορές... Κοιτάξτε, παραδοσιακά ο Έλληνας ήθελε να φτιάξει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Είμαστε και πρώτοι στην Ευρώπη που είχαμε την ιδιοκατοίκηση. Όμως, με όλες τις συνθήκες αυτές, οικονομική κρίση, ενεργειακό κόστος, τώρα κόστος οικοδομή, ενεργειακή κρίση. Είναι εύκολο κάποιος να αγοράσει οικόπεδο και να κτίσει σπίτι, όταν πριν 2 χρόνια το κόστος κατασκευής ήταν περίπου 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Σήμερα, κατασκευής οικοδομής, σήμερα υπερβαίνει τα 1.500. Και δεν διαφαίνεται ότι θα πέσει και ότι θα υπάρχει ίσα-ίσα το αντίθετο. Ναι, αποκλιμάκωση εκεί. Ναι. Άρα, μπορεί ο Έλληνας να θέλει να κάνει και να φτιάξει ένα κεραμίδι, αλλά τώρα δεν μπορεί με αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό λένε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σήμερα. Όσοι έχουν δηλαδή σπίτια και έχουν φτιάξει, έχουν φτιάξει. Είναι δύσκολο σήμερα να φτιάξει. Υπάρχουν όμως χρήματα, γιατί... Εκεί θα πάμε στην κίνηση της αγοράς. Υπάρχει ζήτηση, υπάρχουν χρήματα τα οποία είναι αποταμιευμένα και που ο Έλληνας σήμερα, θεωρώντας το ακίνητο σταθερή αξία και φοβούμενος με όλα αυτά που γίνονται, προσπαθεί να τα επενδύσει και να αγοράσει ένα ακίνητο. Είναι στην κουλτούρα του Έλληνα η ακίνητη. Είναι στο DNA. Σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους, δεν θα πάω πιο έξω, με Ευρωπαίους δεν είναι τόσο. Δηλαδή, ο Έλληνας την ακίνητη περιουσία, το σπίτι, είτε ως χώρο, σαν φωλιά για την οικογένειά του, είτε ως επένδυση, είναι στην κουλτούρα. Ναι, και περνάει από γενιά σε γενιά στον Έλληνα αυτό. Ο Έλληνας παραδοσιακά ήθελε να φτιάξει ένα σπίτι για τα παιδιά του. Για τα παιδιά του. Για να βρουν τα παιδιά του μία περιουσία, ένα σπίτι. Έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο το κόστος κατασκευής. Είναι και οι φόροι
που επιβαρύνουν ένα ακίνητο. Γιατί αγοράζεις ή φτιάχνεις ένα σπίτι. Είναι οι φόροι που το ακολουθούν εφόσον υπάρχει αυτό το ακίνητο. Γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει να πάρθουν και μέτρα, και μέτρα ελάφρυνσης προκειμένου και να μπορεί ο Έλληνας να αγοράσει ένα σπίτι, προκειμένου να μπορεί να το συντηρήσει, διότι αρκετοί αγόρασαν. Πόσοι μπόρεσαν να το κρατήσουν και να το συντηρήσουν. Βλέπετε τα αποτελέσματα. Βλέπετε τα δάνεια που είχαν πάρθει την εποχή εκείνη που αγόραζαν τα σπίτια και τότε σε παρακάλαγαν οι τράπεζες να πάρεις δάνειο και παραπάνω από αυτό που έκανε το σπίτι και πάρε και δάνειο επισκευαστικό και πάρε και επιπλέον δάνειο. Τα αποτελέσματα είναι αυτά που είναι σήμερα. Σήμερα δεν δίδονται τόσο εύκολα τα δάνεια. Θέλουν πολλές διασφαλίσεις και πολύ καλά κάνουν για μένα, για να μην ξαναφτάσουμε σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, να χάνουν άνθρωποι τα σπίτια τους, έτσι. Όμως θα πρέπει ίσως να δοθούν κάποια κίνητρα από την πολιτεία και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, τους οποίους δεν τους αδικώ απόλυτα που ζητούν ανεβασμένα μισθώματα. Γιατί προσέξτε, το να αγοράσει κάποιος ένα ακίνητο και με τα σημερινά δεδομένα θα δώσει τους κόπους μιας ζωής για να αγοράσει ένα ακίνητο. Και πολλές φορές νοικιάζουν αυτό το ακίνητο και είτε δεν εισπράττουν τα μισθώματά τους και αναγκάζονται και καταφεύγουν στα δικαστήρια, είτε σε μια νύχτα φεύγουν οι ενοικιαστές με απεριόριστες ζημιές. Ζημιές. Δεν σέβονται την περιουσία. Με ζημιές στον ιδιοκτήτη, είτε με οφειλές που αφήνουν πίσω τους. Καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αν νοικιάσει ένας ιδιοκτήτης το σπίτι του, όταν ο ενοικιαστής θα φύγει, θα θέλει ένα σεβαστό ποσό για να το ανακαινήσει, να το ετοιμάσει για το επόμενο. Ναι. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι αλυσίδα. Κρατάμε τα θετικά, κρατάμε τα αισιόδοξα, όπως είναι αυτό το πρόγραμμα που είπατε, το ανακοινίζω, ενοικιάζω, και να ενημερωθεί ο κόσμος, να ψαχτεί, να αναζητήσει λύσεις εφόσον έχει εκείνη την περιουσία, να την εκμεταλλευτεί και για το δικό του προσωπικό συμφέρον και όφελος, και το λέω με όλη την καλή έννοια φυσικά του όρου, αλλά και για να αρχίσει να κινείται και αυτό το γρανάζι που λέγεται ακίνητη αγορά κινήτων. Αγορά. Έτσι. Κοιτάξτε, η αγορά κινήτων, θα πω ότι μετά το 2021 άρχισε και έχει μία ανωδική πορεία. Γενικά η αγορά, όχι μόνο των μισθώσεων, αλλά και για την αγορά ακινήτων. Δηλαδή, έχουμε επιτύχει και έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος που είχε χάσει το ακίνητο κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Διότι την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ξέρετε ότι τα ακίνητα είχε μειωθεί η αξία τους μέχρι και 40-50%. Σήμερα λοιπόν, σιγά σιγά παίρνει πάλι την θέση που του ανήκει το ακίνητο και οι τιμές των ακινήτων έχουν διορθώσει πάρα πολύ από το 2013-14 που ήταν η μαύρη χρονιά για τα ακίνητα. Αρχίζουν οι τιμές και διορθώνουν πάρα πολύ, δηλαδή έχουν πάρει ένα μεγάλο ποσοστό από το ποσοστό που είχαν χάσει κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Το κρατάμε. Και αυτό που βλέπω, επιτρέψτε μου, είναι από τις ζητήσεις που υπάρχουν από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, είναι ότι οι περισσότεροι ενδιαφέρονται για παλαιότερα σπίτια προκειμένου να είναι χαμηλότερο το κόστος και το ανακαινίζουν σιγά σιγά. Δηλαδή, περιορίζουν τις απαιτήσεις τους. Εάν κάποιος ήθελε να αγοράσει ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικά, περιορίζει τις απαιτήσεις του στα 80 τετραγωνικά. Και αν ήθελε να είναι τελευταίας πενταετίας, περιορίζει την απαίτησή του και βάζει 20 ετίας για να είναι χαμηλότερο το τίμημα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαυράκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με την αθλητική μας ενότητα.